Μαρία. Η καρδιά μας πονά. Ότι το μπλε μου το κουστούμι είναι αφιερωμένο στο γιο της Αλεξάνδρας, διότι χθες τον έρωτα φυγαγεννήσαμε. Έλα! Είχαμε γενετούρια, να και να κάνω. Να και να κάνω. Έκλαψε το μωρό. Το άγχος από χθες θα κλάψει όταν γεννηθεί. Αν αφαιρέσουμε όμως αυτή την είδηση, όλο το υπόλοιπο είναι. Δραματικό. Πάρα πολύ δυνατό. Έρχονται απόψε συγκλονιστικές εξελίξεις. Όλοι με έχουν ρωτήσει αν όντως ο Ιάσονας πυροβόλησε τον Μάρκο. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι ο Ιάσονας μαζί με τον στρατή ακινητοποιούν τον Μάρκο που πάει να μπει στο αρχοντικό. Τον χτυπούν πάρα πολύ άγρια. Δυστυχώς για αυτούς τους παρακολουθεί η Ρινιό. Ναι. Στη συνέχεια ο Ιάσονας βασανίζει πάρα πολύ άσχημα τον Μάρκο και τον πυροβολεί. Ο Μάρκος θα πεταχτεί στο ποτάμι, αλλά για καλή του τύχη. Και όχι επειδή είναι ο πρωταγωνιστής, θα τον σώσει η Ρινιό. Μάλιστα. Γιατί να μιλήσουν εσύ να τον σώσει, δεν αναρωτηθήκες ποτέ. Ο Ιάσονας μαθαίνει τα ευχάριστα ότι ήρθε στον κόσμο ο γιος του, λέμε τώρα, και τρέχει κοντά στην Αλεξάνδρα. Λοιπόν, Άντια, έχω πρόταση για την Άντια. Συγγνώμη, έχω πρόταση για την Άντια Εργάτου. Πρέπει να πας σε γύρισμα οπωσδήποτε και να είσαι από μέσα να μας τα λες. Πρέπει να. Ας κάνω τη ρόδα του Ιάσονα στο αυτοκίνητο, δεν με νοιάζει. Κάτι, κάτι. Ένα πέρασμα πίσω από μια ελιά. Ας δούμε το τρέιλερ. Είσαι σίγουρος ότι το έληξες? Τι έκανες! Τι έκανες! Έκανα αυτό που θα έκανε κάθε άντρας που θέλει να προστατεύσει την οικογένειά του. Θα γίνεις δολοφόνος τη μέρα που θα γίνεις πατέρας. Να πας να κρύψεις το πτώμα. Είναι λίγο μεγάλο το μωρό για πρόωρο, ε. Θα μας ζήσει. Ο γιος του Ιάσονα Δεμερτζή. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα μου φάει την περιουσία. Στη ζωή δεν γίνονται όλα έτσι όπως θέλουμε εμείς. Ανοίγει πιο πολύ από ποτέ. Ο Μάρκος είναι ζωντανός. Παιδί μου, αυτή τη μουσική δραματική που σας παίρνει. Είναι συγκλονίζει. Ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, συγκλονιστικά θα είναι και τα δύο ερωτήματα με τα οποία θα σας αφήσω. Ναι. Τι θα κάνει ο Μάρκος μετά τη συμπλοκή με τον Ιάσονα και θα καταφέρει ο Μάρκος μετά από όλα αυτά που θα τον βρουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο? Ναι. Ρε συ, Νάντια, δηλαδή εντάξει, άσε μας μια μέρα και εμείς να χαλαρώσουμε λίγο. Μας τρελαίνεις και μετά δεν έρχεσαι εδώ να μας τα πεις. Να είμαστε τουλάχιστον εμείς ήσυχοι, άντι τηλεθεατές θα περιμένουν. Έλα να μας τα πεις λίγο, πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Όταν θα παίξω και εγώ στον ερωταφυγά, μετά θα έρθω. 6 παρατέταρτο στο όπερ.